Γεια σας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τον χρόνο σας εδώ μαζί μας. Ας ξεκινήσουμε να μιλάμε για την μετάφραση. Λοιπόν, ήταν όνειρο ζωής σας να ασχοληθείτε με τη μετάφραση? Όχι. Δηλαδή, ναι ή όχι. Ναι και όχι. Ναι και όχι. Δηλαδή, από όταν ήμουν μικρός, πάντα διάβασα. Βιβλία, ό,τι είχα μπροστά μου, το διάβασα. Και μετά από λίγο καιρό, κατάλαβα ότι μ' άρεσαν πάρα πολύ να διαβάσω, ας πούμε, λογοτεχνική βιβλία, εντάξει. Και μετά από το Λύκειο, επειδή είμαι 25 χρονών, δεν είμαι και γέρος, το μόνο που έκανα, δεν ξέρω αν το έχετε εδώ, διάφορα ανάμεσα κλασικό λύκειο και επιστημονικό. Επαγγελματικό. Αυτό, δεν ξέρω. Classic studies and scientific studies. Ωραία, αυτό. Ωραία. Τότε εγώ έκανα scientific studies και οπότε δεν έχει καμία σχέση με μετάφραση. Μα δεν ήθελα να κάνω τίποτα άλλο με την επιστήμονη. Και επειδή ήξερα πάρα πολύ καλά το αγγλικά, η αγγλική γλώσσα, προσπάθησα να πάω σε ένα πανεπιστήμιο εκεί στην Ιταλία, που ήταν το καλύτερο, το είπαν, για μετάφραση. Έκανα το τεστ για να μπω μέσα και τελικά μπήκα μέσα. Αν δεν είχα μπει μέσα, δεν ξέρω πού θα ήμουν τώρα, δεν έχω ιδέα. Μάλλον θα ήμουν πάντη στο science field. Και από τότε, σιγά σιγά κατάλαβα ότι ναι, αυτό θέλω να κάνω, γιατί, πώς το λένε, hindsight, δηλαδή αυτό που βλέπεις μετά από καιρό. Ακριβώς. Okay, κατάλαβα ότι όταν ήμουν μικρό, όλο αυτό που διάβασα εγώ, το διάβασα στα ιταλικά. Όλο αυτό που διάβασα εγώ δεν ήταν μόνο από την Ιταλία όμως. Διάβασα από παντού. Γιατί δεν είχα ιδέα. Όταν ήμουν μικρός δεν είχα ιδέα ότι υπήρχαν άλλες χώρες. Εντάξει, το ήξερα, αλλά δεν ήξερα πώς πάει αυτή τη δουλειά των μεταφραστών. Αλλά όταν το κατάλαβα είπα εντάξει, θέλω να κάνω το ίδιο και εγώ. Δηλαδή να φτιάχνω γέφυρα ή κάτι. Κάτι τέτοιο για να βοηθήσω ή για να δίνω πίσω αυτό που εγώ πήρα από όλοι αυτές οι μεταφραστές, δεν ξέρω, που έκαναν αυτό το γέφυρα που εγώ περπάτησα πάνω. Δηλαδή, αυτό ήθελα να κάνω και εγώ. Και τώρα αυτό κάνω. Με χάρη και με λύπη. Αυτό άρεσε. Πάμε σε αυτό. Ποια ήταν η άποψή σας για τη μετάφραση πριν ασχοληθείτε με αυτήν και τώρα που ασχολείστε επαγγελματικά? Εντάξει, πριν ήταν πώς το λέτε, as with everything, πριν ήταν πάρα πολύ ρομαντικό. Δηλαδή το είδα και ήμουνα ευτυχισμένο, μπορώ να κάτσουμε με το βιβλίο μου ή τη ταινία μου ή αυτό που πρέπει να μεταφράσω και να έχω το χρόνο μου και να την καταλαβαίνω και να τη διαβάσω και να τη μελετήσω και μετά από χρόνο να την μεταφράσω. Μετά όμως κατάλαβα ότι αυτό δεν υπάρχει, δεν υπάρχει χρόνο, δεν υπάρχει ηρεμία, υπάρχει μόνο deadlines, υπάρχει μόνο... Αλλά εντάξει, αυτό μπορεί να είναι κακό, αλλά μπορεί να είναι και καλό. Δηλαδή, αν έχεις κάτι που σε πιάζει, pressure, πιέζει αυτό, προσπαθείς να κάνεις το καλύτερό σου. Και αν το προσπαθείς, και αν τα καταφέρεις, είσαι πάρα πολύ χαρούμενο μετά. Αλλά κατά τη διαρκή, δεν είσαι καθόλου. Είσαι μόνος σου, κάτσεσαι σε ένα γραφείο, αν το έχεις. Γιατί αν έχεις Wi-Fi στο σπίτι σου, κάτσεσαι σε ένα γραφείο. Αν δεν έχεις προφέσεις στο σπίτι σου, θα πας σε βιβλιοθήκη, αλλά οι βιβλιοθήκες κλείνουν. Και εσύ δεν θες να κλείνεις την βιβλιοθήκη, γιατί είσαι εκεί, σε αυτό το σημείο που τώρα έχεις καταλάβει τι λέει και θες να προχωράς, αλλά δεν μπορείς. Ή πας μαγαζιά. Εγώ στην Ελλάδα μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω σε μαγαζιά, γιατί με ένα καφέ μπορούμε να κάτσουμε, δεν θα μου πούνε τίποτα, δεν θα με διώχνουν.
Μπορώ να κάτσω να κάνω ό,τι θέλω. Αλλά αυτό είναι, το θέμα είναι να manage το χρόνο σου. Okay. Αυτό. Αν μπορείς να κάνεις αυτό, μια χαρά. Ποιο έργο στάθηκε αφορμή, πώς ξεκινήσατε να μεταφράζετε, ήταν κάποιο τεχνικό κείμενο, λογοτεχνικό κύριος, στο πανεπιστήμιο δηλαδή. Σαν δουλειά ή σαν εκπαίδευση. Σαν εκπαίδευση. Σαν εκπαίδευση νομίζω ότι... Τι ήταν αυτό που κάναμε. Το πρώτο που κάναμε ήταν... Εξαρτάται από τη γλώσσα. Με τα με αγγλικά, την οποία την ήξερα πάρα πολύ καλά από την αρχή, ξεκινήσαμε με... Τι ήταν αυτό? Λογοτεχνία. Αμέσως. Αλλά αυτό εντάξει, εξαρτάται με την καθηγητή που έχεις, αλλά με τα αγγλικά ήταν λογοτεχνία σε επίπεδο εκπαίδευση και με ισπανικά, την οποία δεν την ήξερα καθόλου και την έμαθα σε ένα χρόνο μέσα στο πανεπιστήμιο, ήταν τεχνική νομίζω. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δεν ξέρω γιατί το έκανα. Αλλά... Πώς νιώθετε όταν μεταφράζετε ένα έργο? Ένα λογοτεχνικό έργο. Και αυτό, εξαρτάται. Αυτό είναι κάτι που εξαρτάται, το λέμε πάρα πολύ συνέχεια σε μεταφραστές. Γιατί όλα εξαρτάται από τι έργο, εξαρτάται από πόσο χρόνο έχεις, εξαρτάται από πόσο σε πληρώνουν. Δηλαδή, πάμε με τα λεφτά. Αν σε πληρώνουν πάρα πολύ λίγο, εσύ δεν θα έχεις αυτή την... πνεύμα να το κάνω καλά. Γιατί μπορώ να το κάνω καλά, αλλά ξέρω ότι αν με πληρώνουν τόσο λίγο, δεν ξέρω πώς πάει εδώ στην Ελλάδα, αλλά στην Ιταλία, αν σε πληρώνω λίγο, είναι επειδή είτε δεν είναι publishing house, δεν δουλέψετε με την publishing house, αλλά με ένα πρακτορείο που δουλεύει για, οπότε έχει ποσοστό και όλο έχουν their own percentages. Οπότε, αν εσύ μπορείς να έχεις 4 ευρώ τη σελίδα, τη μεταφραστική σελίδα, αυτό που είναι πάρα πολύ λίγο στην Ιταλία, ξέρεις ότι 2 ευρώ θα πάνε στο πρακτορείο. 2 ευρώ, αυτό, πρακτορείο, για δουλειά. 2 ευρώ θα πάνε στο, πώς το λέτε, το copywriter. Αυτό που... Στα δικαιώματα, okay. Στα πνευματικά δικαιώματα. Το αυτό. Και τα άλλα 2 ευρώ θα την κρατήσει την πρώτη publishing house. Οπότε, αν αυτή είναι η κατάσταση, πώς νιώθω όταν δουλεύω, είμαι πάρα πολύ νευριασμένο. Πάρα πολύ. Και αυτό δεν ξέρω αν δείχνει στο έργο τελικά, αλλά είμαι πάρα πολύ νευριασμένο. Όταν όμως δουλεύω σε τη καλύτερη κατάσταση, είναι σαν να είναι challenge, αλλά συνέχεια. Δηλαδή, ξέρω πάρα πολύ καλά Ιταλικά και Αγγλικά. Όταν μεταφράζω, δεν ξέρω ούτε η μία ούτε η άλλη. Δηλαδή, κάθε λέξη τι ψάχνω. Όσο πιο μεταφράζεις, όσο πιο ψάχνεις λέξεις. Γιατί ξέρεις ότι μία λέξη μπορεί να σημαίνει πάρα πολλές. Meanings. Αυτό. Meanings. Οπότε αυτό. Εκτός από τη μετάφραση, ασχολείστε και με κάτι άλλο. Επαγγελματικά. Όχι. Με αυτό που κάνω είμαι μια χαρά. Ωραία. Ναι. Ανήκετε σε κάποια επαγγελματική ένωση μεταφραστών? Ναι. Είναι... Πώς το λέτε στα αγγλικά? Association. Ναι. Ένωση. Με 2. Η μία είναι για τη λογοτεχνία. Ωραία. Τη λένε Strade. Συνδικάτο. Συνδικάτο, οκ. Τραδουτόρι editoriali, λογοτεχνική μεταφραστή. Ναι, ναι. Μεταφραστές. Και αυτό, και την άλλη είναι για τεχνική. Και τη λένε AITI. Είναι πάλι, Association for Italian Translators and Interpreters. Ωραία, πολύ ωραία. Τώρα, στη... Ναι. Ωραία. Στη λογοτεχνική μετάφραση, ποιο είδος σας κεντρίζει πιο πολύ? Τι ποιο είδος λογοτεχνικής
ελληνικής μετάφρασης βρίσκεται πιο ενδιαφέρον. Είδος είναι genre. Kind of. Kind of. Genre. Genre, yeah. Horror genre. And stuff. Okay. ποιο είδος. Όλοι. Δεν έχω θέμα. Εσείς δεν λέγετε τα περισσότερα βιβλία ή σας τα δίνουν, σας τα αναθέτουν. Αυτό εξαρτάται με ποιον δουλεύεις. Αν δουλεύεις σε ένα πρακτορείο, δεν μπορείς να διαλέξεις τίποτα. Αν δουλεύεις, αν έχεις καλή σχέση με ένα έκδοση, τι λέτε. Εκδότες. Αυτό. Αν έχετε καλή σχέση και μπορείτε να μιλήσετε και μπορείτε να προφορήσετε αυτό που θέλετε εσείς να μεταφράσετε. Εντάξει. Γενικά σου δίνουν αυτό που πρέπει να μεταφράζεις και δεν μπορείς να πεις τίποτα. Δηλαδή είναι σαν το εργοστάσιο σου λέει να κάνεις κάτι, εσύ το κάνεις. Επειδή αυτή είναι η δουλειά σου. Αλλά δεν υπάρχουν καλοί ήθοι και κακοί ήθοι. Υπάρχουν, εννοείται που δεν υπάρχουν. Αν δεν σου αρέσει και πρέπει μόνο να μεταφράζεις ερωτικά βιβλία, δεν θα είσαι χαρούμενο, εντάξει. Αυτό είναι εννοείται. Αλλά κάποιοι αρέσουν να μεταφράζουν αυτό και είναι χαρούμενοι. Οπότε. Ποια είναι η σχέση με τις γλώσσες με τις οποίες μεταφράζετε, ήδη μας είπατε, αναφέρετε μας κιόλας. Από ποιες γλώσσες μεταφράζετε. Από ποιες. Ιταλικά, Ισπανικά και Αγγλικά. Ναι, ναι. Αυτό και ποια, και ποια είναι η σχέση. Πιο πολύ, ναι. Ποια να αγαπάω πιο πολύ. Ναι. Ιταλικά, εννοείται. Αλλά γιατί δεν είμαι αυτό από αυτούς που είναι πάρα πολύ εθνικιστής, mm-hmm. που λένε Ιταλία, όχι καθόλου καμία σχέση. Τη μισώ πάρα πολύ σαν χώρα, πάρα πολύ. Αλλά τη γλώσσα της είναι μεγάλα. Και κάθε φορά που το βλέπεις και το ανοίγεις, είναι ακόμα πιο μεγάλο. Γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό μου αρέσει και τα Ισπανικά, που είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα Ιταλικά. Είναι επίσης πιο δύσκολη, είναι ακόμα πιο μεγάλη, επειδή έχει πιο πολλές influences από τα αραβικά, κάτι που δεν έχουμε στα Ιταλία, δεν έχουμε καθόλου. Από τα άλλες γλώσσες, είναι πάρα πολύ παράγοντες. Τα αγγλικά όλοι λένε ότι είναι εύκολη, ότι είναι sour, δεν έχει γεύση, είναι εύκολη, το μπορούν να κάνουν όλοι. Όχι, και αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γλώσσα. Καταρχάς, αν σου αρέσει να μεταφράζεις, σου αρέσουν όλες τις γλώσσες. Δεν έχει σχέση τι γλώσσα είναι. Όμως, με βάση τις διαφορές που έχει η Ισπανική και η Ιταλική, να. Υπάρχουν και πολιτιστικές διαφορές που δυσκολεύεστε να τις μεταφράσετε. Πολιτιστικές είναι culture. Ναι. Ναι, υπάρχουν. Όμως υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες σαν, πώς το λέτε, τα ρεπό, όχι ρεπό. Κοινό. Όχι ρεπό, sorry. Αυτό που λέει ο λαός. Ωραία. Παροιμία. Παροιμία, εντάξει. Αυτά τα παροιμία είναι πάρα πολύ πολιτισμική. Αυτό. Πολιτισμική. Και η Ισπανία και η Ιταλία δεν έχουν καμία σχέση σε αυτό το επίπεδο. Γιατί η Ιταλία είναι πιο δρασική, ας πούμε, active. Ενώ την Ισπανική γλώσσα είναι πιο πολύ. Η Ισπανική γλώσσα και την Ισπανική. Το πολιτισμό. Πολιτισμός. Ο Ισπανικός. Πολιτισμός. Εντάξει. Να μαθαίνουμε σωστά. Είναι πιο χαλαρός. Είναι πιο. Λίγο σαν το ελληνικό. Τον ελληνικό δηλαδή είναι. Θα δούμε. Είναι. Και αλλά αν το βλέπετε σαν. Πώς το λέτε το πρωί, αυτό που λέει ο λαός. Παροιμία. Αν το δείτε σε παροιμία, είναι ακριβώς έτσι. Αν το δείτε σαν τις φράσεις που λέτε γενικά, εδώ, υγεία, δεν το λέμε στην Ιταλία. Δεν το λέμε έτσι πώς το χρησιμοποιήσετε εσείς, δεν το λέμε, δεν το έχουμε. Το λένε στην Ισπανία όμως. Το λένε στην Ισπανία, ναι, αλλά όχι τόσο πολύ.
Δηλαδή, η κάθε γλώσσα και η κάθε, ο κάθε πολιτισμός έχει την... πώς το, να το πω, το... ιδιαιτερότητες. Ιδιαιτερότητες, διαφορές, ας πούμε. Ναι, αλλά και την, τον τρόπο να αντιμετωπίζει τη ζωή. Και αυτό δείχνει και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το μεταφράζει. Ωραία. Ποια είναι η σχέση σας με τους συγγραφείς από τους οποίους μεταφράζετε? Καμία σχέση. Δεν υπάρχει σχέση. Είμαστε σε ένα καπιταλιστικό σύστημα. Μηχάνημα. Δεν υπάρχει. Μόνο οι μεγαλύτεροι στην Ιταλία, ας πούμε για τη λογοτεχνία, έχουν σχέση με τις συγγραφές. Οι υπόλοιποι, δηλαδή εμείς που κάνουμε τη δουλειά μας, δεν μιλάμε, δεν κάνουμε τίποτα. Αν θέλουμε μπορούμε να στείλουμε ένα mail, αλλά μερικές φορές δεν απαντάει κανείς. Γιατί έχει σχέση με το χρόνο. Δεν έχεις χρόνο να κάνεις ερωτήσεις. Ούτε το καταλαβαίνεις, ούτε προσπαθείς και μετά κάποιον άλλο τα αρτεί και τα κάνει η δουλειά του. Η δουλειά του, δηλαδή, τα κόψει όλα αυτά που έχεις κάνει εσύ, σε αυτό το μικρό χρόνο που έχεις, προσπαθείς να κάνει το καλύτερό σου και αυτό θα αρτεί και θα το αλλάζει λογοτεχνικά. Υπάρχει κάποιος μεταφραστής που έχει το πρότυπο, που τον θαυμάζετε, ή που σας εμπνέει? Γενικά, στην Ιταλία, εγώ, εντάξει, προσωπικά, δεν, πώς το είπες? Θαυμάζω. Ναι, ανάποδα. Γιατί? Γιατί το βλέπω εγώ σαν... υπάρχει πολλοί καλοί μεταφραστοί. Καλές μεταφραστές, δεν ξέρω. Υπάρχουν. Υπάρχουν όμως και μεγάλα ονόματα που δεν είναι καθόλου καλά, αλλά έχουν τη δουλειά του και το κρατάνε πάρα πολύ σφιχτά. Οπότε δεν θαυμάζω κανείς, αλλά μισούμε εμείς οι νέοι που βλέπουμε, που τώρα έχουμε διαφορετικά εργαλεία από πριν. Πριν κάποιος έπρεπε να πάει στη βιβλιοθήκη να ψάχνει. Οποιοδήποτε doubt έχει, πρέπει να πάει στη βιβλιοθήκη. Ή να ρωτάς ή να ξέρεις. Τώρα, αν έχουμε doubt, σε δύο λεπτά το ξέρουμε. Ξέρουμε τι θέλουμε επειδή έχουμε το ίντερνετ. Οπότε, τότε, όλο αυτό που έχουν κάνει και τώρα είναι μεγάλα ονόματα, το έχουν κάνει και είμαστε όλοι πάρα πολύ ευχαριστημένοι αυτό που έχουν κάνει. Αλλά αν το βλέπεις αναλυτικά, δεν το έχουν κάνει καλά. Γιατί με τα εργαλεία που είχαν τότε, έκαναν το καλύτερό τους. Αλλά τώρα που έχει άλλα εργαλεία, αυτοί συνήθως δεν αλλάζουν. Δηλαδή δεν αλλάζουν το τρόπο σε το οποίο δουλεύουν. Το κάνουν ήδη όπως το έκαναν πριν. Αυτό είναι κακό. Οπότε υπάρχουν καινούριες μεταφράσεις αναθεωρημένες πάνω στα ίδια έργα. Υπάρχουν. Δεν ξέρω, εδώ στην Ιταλία υπάρχουν πολλές. Ας πούμε το Moby Dick. Είχαμε δύο μεταφράσεις από την αρχή, από όταν κυκλοφορούσε αυτό το βιβλίο. Και προσπέρυσι νομίζω. Κυκλοφόρησαν ένα καινούριο version. Έκδοση. Ναι. Έκδοση την οποία είναι τέλεια και δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη. Γιατί αυτός που το έκανε, αυτό το λατρεύω, εντάξει, αυτό μπορώ να το θαυμάσω. Το έκανε με άλλη πνεύμα, δεν το έκανε αυτή το βιβλίο πρέπει οποιοδήποτε να το έχουμε στην Ιταλία. Και αυτή ήταν το πνεύμα τότε, δηλαδή είναι καινούριο, είναι τεράστιο, είναι κλασικό, πρέπει να το έχουμε. Τώρα που όλοι το ξέρουν, μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή μπορούμε να μεταφράζουμε έτσι πως είναι το βιβλίο. Δεν έχουμε εμπόριο να κάνουμε, γιατί αυτό δεν το κάνουμε για λεφτά. Κανείς θα πάει να πάρει αυτό το βιβλίο και όχι αυτό. Μπορείς να διαλέξεις. Αν έχει τόσα choices, μπορείς να διαλέξεις ό,τι θες. Αυτό το έχουν κάνει για να δείχνουν τι είπε την αλήθεια ο Moby Dick. Και πώς το είπε. Πώς το είπε είναι το πιο σημαντικό. Οπότε νομίζω ότι την ερώτησή σου. Πολύ ωραία. Πώς αντιμετωπίζετε την κριτική στο έργο σας? Δηλαδή? Την άποψη των άλλων απέναντι σε αυτά που γράφετε εσείς προς τη μετάφραση. Πώς αντιμετωπίζω? Πώς την αντιμετωπίζετε?
Μια χαρά. Δηλαδή, αν έχει, αν υπάρχει κριτική και σχόλια, να το δούμε, να του μιλήσουμε και να μαθαίνω τι δεν έχω κάνει καλά. Και ή τι δεν σου αρέσει, γιατί δεν σου αρέσει. Αυτό είναι το βασικό. Αν δεν έχει σχόλια, αν δεν έχει κριτική, δεν πας πουθενά. Αν εσύ νομίζεις ότι είσαι μεταφραστής από την αρχή και μεταφράζεις ένα κείμενο, νομίζεις ότι το έχει κάνει τέλειο και θες να πάει να κυκλοφορούν αμέσως έτσι, χωρίς να το διαβάσουν, δεν έχεις καταλάβει τι σημαίνει να είσαι μεταφραστή. Γιατί ένα κείμενο μπορεί να το μεταφράζει σε εκατομμύρια διαφορετικοί τρόποι. Οπότε, αν υπάρχει σχόλια, είναι welcome. Ευπρόσδεκτα. Αλλά στην Ιταλία δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και στην Ελλάδα. Όχι συνήθως. Συνήθως δεν υπάρχουν γιατί για το χρόνο, για τα λεφτά. Για να έχει σχόλια πρέπει να έχει κάποιον που δουλεύει, που διαβάζει αυτό που έχει κάνει και να σου στείλει όλο αυτό που έχει κάνει, να περιμένει εσύ να το διαβάζεις, να διορθώνεις ή να το δέχεις ή να μην το δέχεις. Ή να το ξαναστείλεις. Αυτό μπορεί να είναι ένα μήνα. Σε ένα μήνα πρέπει να είναι έτοιμο. Δεν γίνεται να έχει ένα μήνα παραπάνω για να κάνεις revisions. Πέρα από το ταλέντο που χρειάζεται να έχει ένας νέος μεταφραστής, ενδεχομένως τις σπουδές, τι άλλο πιστεύω ότι χρειάζεται κάποιος που βγαίνει τώρα στην αγορά εργασίας για να πετύχει? Δύο πράγματα. Τα πρώτα είναι να έχει πολύ υπομονή, να πετύχει λες εσύ, πολύ υπομονή, και να μελετήσει, επειδή μερικές φορές στο πανεπιστήμιο δεν σας μας δείχνουν, πώς το είπες, στην αγορά επαγγελματίας. Ναι. Δεν μας δείχνουν πώς είναι, ποιος δουλεύει, τα ονόματα, τι κάνουν, πώς πάει την αγορά επαγγελματίας. Δεν ξέρουμε πώς πάει. Δεν ξέρετε πόσοι άνθρωποι υπάρχουν πίσω από ένα βιβλίο. Οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να έχεις υπομονή και να σπουδάζεις εσύ από μόνος σου πώς πάει όλο αυτό. Δεν ξέρω πώς είναι εδώ, αλλά όλα τα επίπεδα που υπάρχει μέσα σε ένα όλες τις δουλειές που υπάρχουν εκεί μέσα. Σε ποιον εσύ ως μεταφραστής πρέπει να μιλάς, σε ποιον. Είναι το πρώτο, αυτό που την έφτιαχνε από την αρχή, είναι το τελευταίο, είναι τη γραμματέα, σε ποιον. Οπότε να κάνεις υπομονή και να βρίσκεις όλοι οι publishing houses, που υπάρχουν στη χώρα σου, τι κάνουν, τι ύφος, πώς το είπες εσύ, στο genre, αν σε ενδιαφέρει αυτό, και αν έχεις ένα βιβλίο, σε ποιον να το πάρεις, σε ποιον να το δώσεις. Σε αυτό έχω ένα ερωτικά νουβέλα, θα την πάρω σε αυτό που κάνει μόνο essays. Όχι. Οπότε, πρώτη είναι υπομονή. Τη δεύτερη είναι δεν ξέρω πώς το λέτε, ούτε στα αγγλικά, είναι πάρα πολύ ιταλικό αυτό. Να έχει το πρόσωπο, δηλαδή να μην φοβάσαι τίποτα, να είσαι σπαρτσάτο, εμείς έχουμε χωρίς πρόσωπο. Αυτοπεποίθηση. Okay. Και να πας κατευθείαν εκεί και να πεις εγώ είμαι καινούριο, εγώ θέλω να κάνω αυτό, αν με θέλετε εδώ είμαι. Ακόμα και αν δεν είναι μεταφράζω, επειδή ξέρω ότι υπάρχει κάποιος που τελείωσε τις σπουδές τους 3 χρόνια πριν και ήδη είναι σε άλλο επίπεδο από μένα. Οπότε, αν με χρειάζεστε, εδώ είμαι, μπορώ να κάνω, μπορώ να διορθώνω, μπορώ να σας φέρω καφέδες για να μάθω πώς πάει την επάγγελμα. Αυτό. Ποια είναι η άποψή σας για τα πνευματικά δικαιώματα, το copyright? Άποψη... Αν εφαρμόζεται ο νόμος. Ξανά και στην Αμερική. Αν εφαρμόζεται ο νόμος για το copyright. Okay. Does the law is enforced on the copyrights for the copyright? Αν εγώ παίρνω copyright σαν μεταφραστή. And if it is enforced. Anyway. Okay. Ωραία. Είναι enforced. Ωραία. Αλλά εξαρτάται από το σύμβολο που κάνεις εσύ με την publishing house. Δηλαδή, μερικές φορές στην Ιταλία δεν έχεις copyright.
Υπάρχει έναν το ήξερα, fixed, σταθερό. Α, εντάξει. Όχι, εγώ το ήθελα με μη. Μόνο... Πώς είναι permanent. Μόνιμο. Αυτό ήξερα. Ένα μόνιμο μυθό. Μισθό. Μισθό, μισθό για αυτό που κάνεις. Δεν είναι μισθό, μισθό είναι για μήνα, αλλά εντάξει, αυτό. Αμοιβή. Σταθερό μισθό. Αυτό. Για όλο το βιβλίο. Μερικές φορές αυτό είναι ότι η κατάσταση είναι έτσι. Θα σας πληρώνω για το βιβλίο και τελειώνεις εκεί. Αυτό που μπορείς να κάνεις εσύ, επειδή αυτό είναι έργο σου. Δεν είσαι συγγραφέας, αλλά είσαι μεταφραστής και έχεις, έχεις φτιάχνει ένα έργο. Οπότε πρέπει να έχει κάποια authority από πάνω σε αυτό το έργο. Μπορείς να negotiate. Πότε τα τελειώνει τα copyright που εσύ δώσεις στην publishing house. Μπορεί να είναι 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το συζητήσεις με το publishing house, γιατί μερικές φορές δεν το ξέρουν οι μεταφραστές, οι νέοι, και πάνε με εντάξει, υπογραφή σου είναι η πρώτη μου βιβλίο, εντάξει, όχι. Γιατί αν εκεί λέει 20 χρόνια, εσύ πρέπει να περιμένεις 20 χρόνια για να ξανά πουλήσεις τα, τα rights σου. Okay. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό, επειδή, γιατί μπορείς να νομίζεις ότι μπορείς να μεταφράζεις συνέχεια. Αλλά όταν τα φτάσεις σε 70 χρονών, πρέπει να έχεις κάτι από πίσω σου μπορεί να πουλήσεις. Γιατί θα είσαι πάρα πολύ slow, θα είσαι πάρα πολύ old, θα έχεις πρόβλημα με το σώμα σου. Δεν μπορείς να μεταφράζεις έτσι πως μετάφρασες όταν ήσουν 25 χρονών και το ίδιο με το μυαλό σου. Οπότε αυτό πρέπει να το έχεις στο νου σου. Δηλαδή να negotiate.